καλησπέρα σε όλους από το Κάρβουνα εδώ στο Περιστέρι. 17η αγωνιστική από τον 4ο όμιλο της Μάστερ. Οι Ελλανδάλλοι φιλοξενούν τους Τεμπελγούλ στις 3 νίκες και οι 2 ομάδες. Οι Γηπεδούχοι στην 1η θέση, οι φιλοξενούμενοι στην 11η. Την τελευταία αγωνιστική οι Ελλανδάλλοι, οι οποίοι έχουν την πρώτη κατοχή, ήταν από το Σιμποτόλο 58-53, ενώ από την άλλη οι Τέμπλεγουλς έχασαν και αυτοί από τους Φίνιξ Μπάουμς με 60-52 στο 3-11. Οι Τέμπλεγουλς στο 3-12, οι Ελλανδάλλοι νομίζω και οι δύο θέλουν πολύ την νίκη για να απλοποιήσουν λίγο την κατάσταση της παραμονής τους. Οι δύο μαζί βρίσκονται χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα, τριβουδάκι από την κορυφή, κοντό. Ένας εκ των 8 Τεμπελγούλς που κατεβαίνει σήμερα, από την άλλη 7 για τους Ελλανδάλλων. Λείπει ο Έλτσο Βανατάκος, λείπει και ο Παγγέλης από ό,τι βλέπω. Από το σούτ από τον Μαχέρα ελέγχουν οι Τεμπελγούλς. Στούνας για δύο σούτ άστοχο. Πατούρα. Πολύ καλή άμυνα, κατοχή παραμένει στα χέρια Ελλανδάλλων. Λίτσας θα δοκιμάσει το χέρι του, θα στοιχίσει και εκείνος. Από τις και οι δύο ομάδες στο πρώτο 1,5 λεπτό. Κορβαλής θα στοιχίσει από μακριά. Λοιπόν, ο Χρήστος μπάλα στον Λίτσα. Μένει σε άμυνα ζώνης από ό,τι καταλαβαίνω, η Τέμπελγουλφ. Από την κορυφή εύστοχο ανοίγει το σκορ. Από μακριά ο Σεφέρης. Μπάλα στην κορυφή και από εκεί στην γωνία. Κορδαλής αφήνει την μπάλα πίσω του. Δύο δεύτερα, πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Σεφέρη, ο οποίος βοηθάει και αμυντικά. Μεγάλη περιστροφή σήμερα αυτή του Περικλήδη με Αλοφρίδη. Νομίζω ότι 3-4 φορές φέτος, αλλά αντάλλον δεν τον έχω δει. Και σήμερα ακούστηκε ότι επέστρεψε και θέλει να κάνει καταγγείλες, αλλά δεν τις έκανε και κρατήθηκε. Αν και σε μια αντάλλον, λογικά μπορεί να το δούμε στην After Game συνέντευξη. Στούρνας πάνω χαμηλά, πολύ καλή πάσα, άμυνα με φάουλ από τον Λίτσα. Δύο βολές για τον Γεράνιο. Πρώτη. Σε και δεύτερη. Από ότι παραμένουν για 3 περίπου λεπτά οι Τέμπελγουλς. Τελείς. Θα μας τελειώνει. Τριποντάκι. Τι έβαλε ο τύπος. Δημήτρης Μπιστούνας σε ένα ευρύδιο σουτ και δεν ξέρω και εγώ τι πρέιερ που είναι και στο χωριό μου. Τρία όλα. Ο Μελανοφρίδης προβαλής ελέγχει και βάζει φρένο. Καλή επιστροφή εδώ από τους Ελλανδάλλων, την μπάλα έξω. Μας παίρνει ασκρίς, περνάει την μπάλα χαμηλά. Ωραίο σπιν. Μπάλα στη γωνία. Πας ο Κώστας, θα ευστοχίσει και αυτός. 3-6. 3 τρίποντα
Κατέρωθεν δύο από τους Τέμπενγκουλς στον Πιστόνα και ένα τώρα από τον Μασοκώστα. Και από την άλλη ένα τεμποντάκι από τον Σεφερή. Σεφερής ξανά για τρεις, δεύτερο για εκείνον. 6 όλα. Μπιστούνας, Μασοκώστας ξανά για τρεις, άστρος αυτή τη φορά, μακρινό rebound. Μαχαίρα, πάθησε φέρει, ο οποίος θα κερδίσει έξω το φάουλ από τον Κορδαλή. Πρώτο και για τους φιλοξενούμενους, ένα χαν ήδη γηπεδούχοι. Πατούρα σπατάει την βασική γραμμή. Κατοικία του Στέμπελγουλς. Στούνας πάρει, αλλά θα το χάσει αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound και 9-14 για τους Λύκους. Βάλα θα κόψουμε τον Πιστούνα και από εκεί έξω Μασοκώστας. Ωραίο drive. Καλή όμως και η άμυνα των Αλανταλών, οι οποίοι ξανακλέβουν. Νομίζω είναι το δεύτερο ή το τρίτο κλέψιμο. Θα βάλω από τα 5 λεπτά. Λίτσας, πολύ δύσκολο λέει, άστοχο. Rebound του Μασοκώστας. Κορδαλής, Μπιστούνας, στέκεται για δύο και ευτοχή. 6-8. Ξανά μπροστά οι Τέμπελγουλφς. Μπιστούνα, ένα τρίποντα και ένα δίποντο τώρα. Κακή πάσα του Λίτσα. Και πρώτες αλλαγές στο μάτς για τους Λύκους. Μέσα ο Ζάτας έξω. Ο Κουτρουλής. Για τρεις το σουτ. Εδώ αυτή τη φορά από τον Αντρέα. Μπάλα στα χέρια του Πέρι. Όπως γράφει η εμφάνιση του Περικλήτη Μελανοφρίδη. 14. Λίτσας. Τελεσματική μέχρι στιγμής η άμυνα των Τέμπελγκουλς. Ο Σεφέρης συνεχίζει να έρθει και από μακριά. Του δίνει το σουτ, το παίρνει και μέχρι στιγμής δικαιώνεται. 3-3 από τον Σεφέρη, μάλλον καλύτερα 3-3 εύστοχα τρίποντα. Μπορεί να έχει χάσει κάποιο. Αστοχιστούνα, φλοντεράκι με το δεξί, άστοχο. Από τον Γεράνιο. Κατεβάζει ο Σεφέρης. Φέρεις μέχρι μέσα, άστοχο το δεξιλέα, μπάλα ξανά στα χέρια εκείνου. Ξανά για τρεις. Άστοχο αυτή φορά, Πατούρας δεν καταφέρει να κατεβάσει. Ζάτας, βήματα, σωστό. 2-44, time out. 9-8. Μπροστά η Αλανταλών. Συνέχεια στο ματ, 2-39. Σεφέρης. Δύσκολη κίνηση από τον Πατούρα, μπάλα πίσω από το ταμπλό. Ένα τα φάουλ καθαρό μέχρι στιγμή στο μάτς και οι δύο ομάδες νομίζω επιλέγουν περισσότερο να στόρουν από μακριά παρά να παίξουν προς τα μέσα. Οπότε έχουμε λιγότερες επαφές. Τον Κορδαλή. Λίτσας, Μελανοφρίδης κόβει. Καλή την κατοχή. Παίζει ένα συναντή ενός, περνάει προς τα μέσα και βάζει τους πρώτους πόντους στο μάτς. Πρώτο σκόρερ για τους Αλανταλών πέρα από τον Σεφέρη, ο οποίος έχει ήδη 9. Και ο Μελανοφρίδης είναι οι μόροι που έχουν βάλει την μπάλα στο καλάθι μέχρι στιγμής. Κονταλής, πάνω από τον Μασοκώστα, έξω τον Πατούρα.
Ωραίο φλεδεράκι από το κέντρο. Άστοχο. Στην εκπνοή 1-24. Μεγάλη πάσα. Ματούρας. Καλή άμυνα. Από τον Ζάτα. Καλή φορά από το πλάι. Για τους Αλαντάλων. Σεφέρης. Πάνω να στείλει από το Μελάνο Φρύδι. Παραμένει στο μακάρισμα του ψηλά. Ο Μπακογιαννής. Για τρεις Ματούρας. Άστοχος. Ένα λεπτό. Μπροστά μέχρι στιγμή σε θέση οδηγού για Αλαντάλων. Το προβάδισμα έχει αλλάξει χεριά αρκετές φορές. Η Βη. Στου να σηκωθεί για τρεις και να το βάλει και αυτό. Δεύτερο δικό του. 8 πόντο στο μάτς. 11 όλα. Σε φέρει σε δύσκολη προσπάθεια. Φάουλ. Και δύο βολές για τον περιφερειακό των Αλαντάλων. Πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Μαζακός θα στρέχει. Παλά στον Μπιστούνα. Πάει πολύ γρήγορα εκείνος. Καθαρή άμυνα από τον Λιτσά. Παναφορά από την baseline. Μπιστούνας. Μαζακός θα βγαίνει προς τα έξω που δέχεται την μπάλα. Καλή προσπίση, Μασοκώστας, ωραίο κόψιμο, Ζάτας για δύο. Μπάλα το κλείνει το μάτι και πέφτει εντός καλαθιού. Το δεύτερα, μπροστά με σύν, δύο φιλοξενούμενοι για να δούμε αν προλαβαίνουν να ισοβαρίσουν ή να προσπεράσουν οι Αλαντάλων. Σε φέρεις άστοχος, Μπιστούνας, 11-13, σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Περιστέρι, 11-13, μπροστά με σύν, δύο Τεμπελγούλ. Τρία τριποντάκια από εκείνη, δύο την Πιστούνα και ένα από το Μαθακός από την άλλη. Τρία έχει μόνο ο Σεφέρης, μόνος του, από τους Αλαντάλων, δύο από τους και ο Μελανοφρύδης. Σεφέρης, πάλι χαμηλά στον Λίτσα, ο οποίος γυρνάει πρόσωπο, προσπείται, γίνεται από δύο και πετάει την μπάλα έξω. Σεφέρης, ωραίο σπιν, απελευθερώθηκε, αλλά χθες το βολέι. Μπιστούνας. Ο Μαθηκός για πηγή ξανά στον Μπιστούνα. Πάσα ο Ζάτας μόνος του. Επιθετικό ριμπάουντ ο Καρπούζος. Ζάτας. Στο κοντό σουτ. Νάτος ο Θοδωρής. Το ζήτημα μπορεί να πούμε ότι ο Καρπούζος έκανε μόνο το ζήτημα για αρκετή ώρα από το μάτς. Και από ό,τι φαίνεται που έκανε πολύ καλό, ξεκινάει ζεστός την δεύτερη περίοδο. Λουκάς χάνει την κατοχή της μπάλας. Στουνας για δύο, θα αρχίσει με ταμπλό. Σεφέρης. Χαμηλά η μπάλα, Λίτσας. Προσπίται, γυρνάει αλλά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Μπιστούνα. Σε επί 3 για τους Τέμπεργουλους. Μπιστούνας είναι από τον Καρπούζο. Ο Μελανοφρύδης παίρνει στο μακάρισμά του. Σουτ για 2, κοντό. Κατεβάζει ο Λίτσας και περνάει την μπάλα στη Σεφέρη. Μελανοφρύδης, ωραία σταυρωτή. Γυρνάει και κερδίζει εκεί την επαφή. Έτσι ο Μπιστούνας μέσα ξανά. Ο Κορδαλής για τους Αλαντάλων.
πρώτη. Σε δεύτερη. Ο Γιάννης Καρπούζος για δύο. Να πούμε στον Θοδωρής. Θέλει τη μέση του όμως. Δύο στα δύο. Τέσσερις πόντι γρήγορα γρήγορα για τον Καρπούζο. Προστάμε συν. Τέτοιο πλέον η Temple Bulls 12-17. Ως ο Κώστας Καρπούζος μπάλα έξω στον Ζάτα και από εκεί στον Κορδαλή. 6-4. Ζάτας ξέφυγε. Δύσκολο λέα μέσα και αυτό. Ένα μέρος σκορ σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά. Πολύ καλύτερη μέχρι τη Μυσιλίκη. Στο Καρπούζος νομίζω ότι τον τράβηξε λίγο η μέση. Αναφορά από την baseline. Χτενίδης. Τελευταία φορά που είδα άλλα δάλλον εδώ στο Γάρμουνο, έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Ας θυμάμαι καλά. Λέβει τώρα και περνάει την μπάλα στον Περικλή. Μαχαίρας κόβει αλλά δεν υποδέχει την μπάλα. Τελείωσε καλή άμυνα από τον Κορδαλή. Κακογιάννης. Ο Κώστας και τώρα ο Ζατάς. Βάλε εκτός των τεσσάρων γραμμών. Τελίδης. Τούρας για τρεις. Θα αστοχίσει rebound ο Ζάτας. Βάλα στον Πακογιάννη. 5-59 μέχρι στιγμής, πολύ καλύτερη εικόνα των Temple Wolves. Έχω ξεφύγει με μια σχετική διαφορά, νομίζω η μεγαλύτερη στο μάτς. Ήταν 7 πόντων. Φέρεις κερδίζει το φαουλ χαμηλά από τον Πακογιάννη, δεύτερο. Για τους, μάλλον τρίτο διορθώνω, για τους Αλαντάλλων. Όχι για τους Τέμπεργουλους, φιλοξενούμενοι. Κάνει ένα φάουλ για τους γηπεδούχους. Μπάλα στο Σεφέρι. Όχι. Δεν έφαγα και εγώ την προσποίηση. Τούρας. Μπάλα έξω και από εκεί ξανά στον Χρήστο. 4 δεύτερα. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Δεν θα προλάβει κάποιος. Πολύ καλή η άμυνα των Λύκων. Παραμένει το 12-19. Είναι σπότ του Καρπούζου 6. Μάλλον 2 ακόμα του Ζάτα. Συνολικά 6 από τους Temple Wolves. Από την άλλη, μιας δύο βολές μόνο από τον Περικλή τον Μελανοφρυδί. Για δύο το σουτ. Ας το πω. Και την Κυρουλή. Σεφέρης, το φάουλ είναι χαμηλά και είναι το τέταρτο τον Temple Wolves, σημαντικό αυτό για τα υπόλοιπα 4-53 δεύτερα. Οποιοδήποτε φάουλ και αν κάνουν θα στείλει τους Αλαντάλλων στις βολές. Σημαντικό αυτό. Οι Αλαντάλλων οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν δυσκολευτεί επιθετικά, νομίζω αν πάρουν βολές θα είναι σε καλύτερη θέση να μειώσουν τη διαφορά. Άστοχος ο Πατούρας. Ωραία πάσα, Ζάτας για δύο, μέσα και αυτό. 12-21, διαφορά πλέον από την Γιούλη. Η ψήφια του Νίου. Όλη την κυριαρχία τουλάχιστον επιθετικά για τους φιλοξενούμενους. Λίτσας, μία άμυνα και μπλοκ από τον Γεράνιο.
καρδαλιστρέτσι, κερδίζει το φάλ ψηλά από το πατούρα πρώτη των όλων αντάλλων. Time out, 4 λεπτά στο ρολόι, 12-21 το σκορ. Επιστρέφουμε το time out, 3-56 μέχρι στιγμής απόλυτη κυρίαρχη η Temple Wolves. Ωραία, πάση χαμηλά, καλή άμυνα από τον πατούρα, μπαλά έξω, Ζάτας, 4 δεύτερα. Ζάτας με εκνοή, θα το βάλει και αυτό. 11 σερί μπροστά με συν 11 πλέον η ομάδα του Κονοδίου Καρπούζου. Καλοφρύδης Τενίδη, η μπάλα χαμηλά ξανά στον Περικλή. Για ένα μαγκαρισμά του, Πατούρας για δύο. Μόνο Τενίδης, Πατούρας, Τενίδης για δύο. Λίγο πιο μέσα από τις βολές, λύνει τον γόρδιο δέσμο. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς. Μετά από 7 λεπτά παιχνιδιού της Αλαντάλων. Καλής μπάλα ξανά στους Αλανταλών. Τενίδης, μπάλα χαμηλά στον Πατούρα. Κορδαλής με καρδιά του κλείνει και ο Ζαβάς πάνω του. Λεπτάκι άστοχο από τον Άρη. Κουτρουλής, Ζάτας, Ζάτας και ξανά Ζάτας. Ο Γιάννης θα οργανώσει 10 δεύτερα καλούς Temple Wolves. Συνέχεια από το Γεράνιο. Ωραία πάσα χαμηλά σε εκείνον. Πολύ καλό φύγκο. Και το πάρτι συνεχίζεται καλούς Temple Wolves 14-25. Μπαίνει και ο Γεράνιος στην εξέωση πρώτη του δύο πόντι. Τενίδης για δύο το σουτ. Αυτή τη φορά ο Κογιάννης κατεβάζει. Μένουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα. Μεγάλη πάση η οποία κλάφηκε. Κλάφει από τον Σεφέρη, ο οποίος δεν κατάφερε να την συγκρατήσει εντός παρκέ. Έξω Ζάτας, έξω και ο Κορδαλής. Όχι, ποιος άλλος. Μόνο Ζάτας. Μέσα Κορδαλής, είχαμε μία αλλαγή. Ναι, η υπόλοιπη είναι εκεί. 1,5 λεπτό. Πιστούνας, Κορδαλής, περνάει αλλά αστοχή. Μπαλά στον Γεράνιο, για δύο το σουτ. Ριμπάουντ ο Πατούρας. Μαχαίρας, Πατούρας. Τον Σεφέρη, ο Κογιάννης στο μακαρισμά του Σεφέρης ξανά για τρεις. Άστοχος, βάουν επιθετικό από τον Μαχαίρα, νέα 14. Ωραίο σπιν, βάλα έξυπνα στον Πατούρα, για τρεις εκείνος, θα ευστοχίσει. Ακόμα μια λύση, επιθετικά για τους Αλαντάλων, τους χρειάζονται. Κοίτανε, δεν πάτω στη γραμμή. Ωραίος πάθος μέσα όμως, ο Σεφέρης όμως, ο ίδιος το rebound, καλάθι. Ξεκινούν και βρίσκουν ξανά τις επιθετικές λύσεις που τους έλειπαν. Η Αλαντάλλον 19-25. 14. Όλα για τους Αλαντάλλον, η Σύνα θα περάσει πάνω από το σφίγγα, θα κερδίσει το φάλο από το Σεφέρη. Αυτά, Χριστούνας, έξω η μπαλά, Μπακογιάννης για τρεις, κοντό. Thank you.
0-9. Τενίδης από το κέντρο θα αστοχίσει. Φινάλε πρώτου μέρους. 19-25. Δεύτερο μέρος από το Περιστέρι. 19-25 το σκορ μπροστά με συν 6. Οι Τεμπελγούλς, οι οποίοι νομίζω είχαν φτάσει μέχρι και το συν 10. Συνέδικα για να μας τα ακριβείς. Για να δούμε, βελτίωσαν αρκετά την εικόνα τους και έχουν μειώσει πλέον σε 6. Ο Φέρης Τενίδης με 2 πατώντας με 3 και μια στις δύο βολές από τον Μιλανοφρυδί. Και τους Γηπεδούχους από την άλλη 4 Καρπρίδους, 6 Ζάτας και 2 Γεράνιος. Όλα αυτά στην δεύτερη περίοδο, δύσκολη προσπάθεια από τον Τενίδη, κατεβάζει ο Μπιστούνας. Κλεψιμό και τους Χαλαντάλων. Μελλοφρύδης με Καρπούζο, η μπαλά χαμηλά στον Φατούρα. Από εκεί έξω Σιλιγνάκης. Μελλοφρύδης κλείνεται από 2, Σιλιγνάκης για 3. Αστόχησε ο ίδιος το rebound και το καλάθι από κοντά. Πρώτη πόντι της τρίτης περίοδου. Βαλής, τρεις άστοχος. Τι παραμένει για τους Τέμπεργουλς. Παναφορά από την Μπέιζα με Κορδαλή. Καρπούζος, Μπιστούνας. Συμπινέξει το μακάρισμά του. Θα πάρει να στείλει από τον Καρπούζο. Καλή άμυνα του Μελλοφρύδη, 5 δεύτερα. Πασοκώστας για τρεις άστοχος. Λοιπόν, μακρινό του Πατούρα. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο για Λανταλόν. Τώρα περνάει ανάποδο λέα, ωραίο καλάθι. Η διαφορά στους δύο. Τέσσερα μηδέν σερί. Δύο πόντες Σιλινάκης και δύο Πατούρας. Από το πρωτοδίλεπτο. Φάλα από τον Χρήστο. Πρώτο και για τους Λανταλόν. Μπιστούνας, το μακάρι ψηλά ο Σιλιγνάκης, Κορδαλής βγαίνει από τα σκριν. Ζάτας, δύσκολο σουτ, λοιπόν από τον ίδιο, μπαλάκι στον Κορδαλή. Μπιστούνας, περνάει από τα αριστερά, ένα side step και ένα εύστοχο δίποντο, πρώτο για τους Τέμπελγουλς. Τενίδης, Μελλοφρύδης, παίζει με πλάτη τον Καραφουζό, κερδίζει χώρο, γυρνάει, αλλά αστοχή. Λοιπόν ο Μαχαίρας, πολλά επιθετικά rebound και για τους δύο μέχρι στιγμής την τρίτη περίοδο. Μελλοφρύδη για 2. Στούνας, συνέχισε το μακάρι ψηλά. Στούνας δεν φαίνεται κάτι πρόβλημα. Ζάτας για 2, κερδισμένο φάουλ και 2 βολές. Και σε πρώτη Ζάτα. Μελλοφρύδης, Μελλοφρύδης στον Τενίδη, ο οποίος περνάει προς τα μέσα καθαρία από τον Καρπούζο. Αλλαγής μέχρι ξανά ο Λίτσας έξω, Τενίδης. Από τον Ζάτα,
Καρπούζος ελέγχει και αφήνει στο Μαζοκώστα. Φορδαλής. Μαζοκώστας, Καρπούζος για δύο. Λοιπόν, ο Μελανοφρυδής. Μελανοφρύδης, Νύχτας, τρέχει χαμηλά την μπάλα στον Πατούρα. Έχει το μισμάτς εκεί. Overplay από την Ζώτα, κατοχή, ωστόσο παραμένει στους Αλαντάλλων. Μέσα ξανά σε Φέρης, έξω ο Πατούρας, έξω και ο Κορδαλής μέσα. Ο Κουτρουλής. 5 δεύτερα. Μελανοφρύδης για δύο το σουτ με μεγάλη καμπύλη και έστοχα από τον Λίτσα. Το μάτς αποκτά ξανά νέο ενδιαφέρον στις 4 πόντους και διαφορά 25-29. Πασοκώστας. Κουτρουλής. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Καλή άμυνα για κλέψιμο από τον Σιμιδνάκη. Λίτσας. Σιμιδνάκης. Έμεινε μόνος του. Ασυνοησία από την άμυνα του Τέμπεργκους. Δεν την πλήρωνε αυτή τη φορά. Δύο εναντίον ενός. Μεγάλη πάσα. Ωραία. Ασίστ. Και δύο φάουλ και δύο βολές για τον Κουτρουλή. Μέσα η δεύτερη. Πόρτι πόρτι του Κουτρουλή. Στο παιχνίδι. Πρώτος πόντος μάλλον. 4:52 στο ρολόι. 30 φάλ των γηπεδούχων. Ένα των φιλοξενούμενων. Λίστας παίζει μπράτο μας ακόμα, θα βγάλει την μπάλα έξω. Κλειστή άμυνα τον Τέμπεργκουλτς, Μελανοφρύδης για 3. Μπάλα, δεν του κλείνει το μάτι. Σιλιγνάκης, αστοχή και εκείνος. Την μπάλα στον Μπιστούνα. Καρπούζος. Μπιστούνας θα περάσει στα πόδια τον Σιλιγνάκη. Θα σταματήσει για 2. Αλλά θα αστοχήσει ο Ζάτας, επιθετικό rebound. Αμυντικό στη συνέχεια από τον Πέρι. Μελανοφρύδης, ωραία σταύρωση. Ωραία μου από τον Καρπούζο. Πολύ καλή άνω από τον Μπιστούνα, ο οποίος κλέβει αλλά δεν καταφέρει. Δεν καταφέρνει μάλλον να συγκρατήσει. Τον τελειώνει πάρα πολύ καλή η άμυνα των Τέμπεργκουλτς. Για 2, θα εξαρτήσει ξανά τρίτος του πόντος. Σιλιγνάκης. Φέρης. Μελανοφρύδης θα την μπάλα. Στο λοπός του γυρνάει. Καλά και φάουλ. Ξανά Πατούρας, έξω ο Μαχαίρας για τους Αλαντάλλων.
έδωσε η βολή. Μπάλα εκτός από τον Καρβουζό. Ρελοφέρει τις δύο λίστες δύο, ακούτας και Σιριγνάκης από ακόμα δύο. Και τις Αλαντάλινα από την άλλη. Δύο πιστήνας, δύο βέβαια και τρεις ο Κουτρουλής για τους Τέμπελγουλς. Μεγαλοφρύδης, έξω η μπαλά. Πατούρας θα δοκιμάσει το χέρι του. Μπαλά εκτός των τεσσάρων γραμμών, κατοχή ξανά για τους Τέμπελγουλς. Αυτό Κώστας. Ο Γιάννης περνάει την μπάλα στον Κουτρουλή και από εκεί χαμηλά στο low post. Μεγάλη πασμός ο Κώστα, ο Μπακογιάννης 5-4. Κουτρουλής περνάει παράλληλα με την baseline. Σπάει την μπάλα έξω, ο Καρπούζος δεν θα προλάβει. Μέσα ο Γεράνιος, έξω ο Θοδωρής για τους Λύκους. Φέρεις από Γιάννης του δίνει τον αριστερό διάδρομο. Μπαλαστόν Μπελάνο Φρίδη. Ποιος παίζει με πλάτη τον Γεράκλη και δεύτερος παίχνει πάνω του. Σιριγνάκης, δύσκολη προσπάθεια μέσα και αυτή έχει δώσει μεγάλες βοήθειες πλέον επιθετικά ο Σιριγνάκης. Ήταν ο τέταρτος του πόντος στο 30 λεπτό. Ναι και 45, Μπακογιάννης, Κουτουλής, Σουτιατρής, αστοχό. Αυτό το νέο μας ο Κώστα. Κλέψιμο ξανά από τους Τέμπελγουλς. Κουτουλής, ωραία σταυρωτή, φάουλ, χαμηλά. Time-out, η άλλα τάλλον είναι 1.26. 29-32. Συνέχεια στο μάτς, 1.25. Μπιστούνας Βαλής περνάει από το κεντρικό διάδρομο, σπάει την παλαστηγωνία. Τουρλής την διακόβει, ωραίο λέα, καλάθι από τους Τέμπελγουλς. Πήρε μπρος ο Κουτουλής, πέμπτος του πόντος στην τρίτη περίοδο, τελευταίο λεπτό. 29-34. Μελανοφρίδης προς την πλάτη τον Γεράνιο. Σπίτε και κερδίζει το φάουλ. Στη γραμμή των βολών για δύο ο Περικλής. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη με τζαμπόλ κατοχή παραμένει για τους Τέμπελγουλφς. Τώρα 5 δεύτερα Παγκογιάννης πιέζει ψηλά ο Σεφέρης. Φαουλ είναι επιθετικό. Συγκεκριμένα όχι, 4-4 τα φάουλ, δεν μπορεί καμία από τις δύο ομάδες να κάνει αλλό. 35 δεύτερα, λογικά μια μεγάλη επίδεση από τους Αλαντάλων και ακόμα μια από τους Τέμπελγουλς, αυτό τουλάχιστον λέει η θεωρία. Τούρα συμπαλά έξω και από εκεί στον Σεφέρη. Μελανοφρίδης για δύο το σουτ. Άστοχο rebound. Τον Κορδαλή, μία φωνάζω από τον πάγκο των Τέμπελγουλς, έχουν δίκιο. 10 δεύτερα. Μπιστούνας. Ωραία ταχεία. Όμως τελειώνει. Μπιστούνας σε ένα φλότερ μέσα. Στην εκπνοή. 30-36. Σκορ τρίτης περίοδου. Κάρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. 11-11 το έχουμε το σκορ της τρίτης περίοδου. Πολύ ισορροπημένο. Αυτό το δεκάλεπτο. Πρώτο φάουλ.
εντός Τέμπελ Γκούλφς. Αναφορά από το πλάι. Λίτσας πάρει ένα screen. Επιλογή στην κορυφή. Θα περάσει από τα αριστερά. Θα σηκωθεί για δύο. Κυρικό ριμπάντο Πατούρας. Με ψήφο έτσι θα ανοίγει το σκορ. Τελευταίο δεκαλέπτου. Τέσσερις η διαφορά. 33-36. Ζάντα στη μέρα να μπει στο παρκέ. Στούνας. Θα σηκωθεί για τρεις. Βάλα εκτός. Έξω για λίγη θα είναι ο Μπακογιαννής. Τελίδης. Βλέψιμο και φάουλ στη συνέχεια από τον Πάνο Μάνο στον Κορδαλή. Ο Κτενίδης θα το χρεωθεί πρώτο και για τους Αλανταλών. Μπιστούνας. Ζάτας. Περάσει την μπάλα χαμηλά. Του Τουρλής. Και την πράττει τον Λίτσα. Αφήνει τον Γεράνιο. Καλή γλωφορία της μπάλας. Αμακάρι στο τρίποδο από τον Τρόδα, άστοχο. Και αφήνει πάλι να βγει εκτός το μεσί. Για τους Αλανταλών. Στους 4 πόντους στο μάτς, 34-36. Ρανοφρίδης. Φάουλ ο Γεράνιος. Δεύτερο φάουλ, γρήγορα. Για τους φιλοξενούμενους, παραφορά από το baseline. Τενίδης. Χαντόφ στον Λίτσα. Ωραία πασά, Μελαλοφρίδης περνάει από τα αριστερά. Παίζει με πλάτη τον Γεράνιο. Προσπείται. Αλλά δεν πετύχει τον στόχο. Πιστούνας ελέγχει. Κορδαλής. Γεράνιος κόβει ο Πιστούνας. Η μπάλα έξω. Πιστούνας με τον Κορδαλή. Μπάλα στον Ζάτα. Άστοχος rebound από τον Εκτενίδη. Χαμηλό το σκορ. Στο ξεκίνημα νομίζω και οι δύο ομάδες πιστεύουν λίγο παραπάνω στην άμυνα. Και οι δύο υπενθυμίζω θέλουν αρκετά το ροζφυλλό. Στις τρεις νίκες και οι δύο υπενθυμίζω. Κορδαλής για τρεις. Πάρε το τρικοντάκι για τους Τέμπελ Γουίλφς. Απαντάει στο δίποδο του Πατούρα και φέρνει το μάτς ξανά στους 7. Λίτσας. Το jump step μπάλα έξω στον Μαχαίρα που θα δοκιμάσει και αυτό στο χέρι του. Δεν θα δικαιωθεί. Κορδαλής μέσα και αυτό 2-2. Έξι γρήγοροι πόντοι από τον point guard. Όλον όχι τον shooting guard. Τον Τέμπελγουλφς. Πατούρας για τρεις άστοχος. Λοιπόν από τον Γεράνιο. Η διαφορά πλέον στο συν 10. 32-42. Κόμμα ένα τρίποντο. 3-3, φοβερό ξεκίνημα, τέταρτης περίοδου. Από τον Κορδαλή, time out, η Αλανταλών. Επιστρέφουμε το time out, στο σύν 13 διαφορά. Επίθεση για τους Αλανταλών. Σεφέρης. Μπάλα χαμηλά στον Λίτσα. Και από εκεί έξω, στον Μαχαίρα. Καλή κυκλοφορία σε φέτης, προσπίται, μένει μόνος του για τρεις, αλλά αστοχή, θετικό rebound, ο Μελαλοφρίδης, φάουλ και δύο βολές. Εξ
σε πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Έκτος φωτός του Λαλοφρίδη. Το Μαρτ. Φαουλ χαμηλά. Από το Κενίδη. Φύγει, θα σκοθεί για δύο. Θα πάρει το φάουλ και θα τελέσει δύο βολές. Στούνας το ζήγησε καλά και το έβαλε και αυτό. Και βαράει και ξεφύγει πλέον με Λαλοφρίδης αστοχή από κοντά. Λοιπόν, ο Μπιστούνας 5 λεπτά ακριβώς για το φινάλι του μάτς. Το συν 15 διαφορά. Κοδαλής, Μπιστούνας. Παίρνει στο μακάρισμά του. Φαουλ από τον Χτενίδη. Τώρα δύο βολές και εκείνον. Η δεύτερη. Πάνω από το Κενίδη, πάνω από τον Μπιστούνα. Συμπλέμενα πραγματικά δύο βολές για τον Μπιστούνα. Κατεβάζει ο Σοφέρης. Πατούρας, fade away, καλάθι και φάουλ. Στούνας. Πάμε στον Κορδαλή, ξανά για τρεις εκείνος. Άστον θα δει τη φορά, μακρινό rebound από τον Μαχέρα. Πάολο Γεράνιος.
Κάκι για τους Τέμπελγουλς, τις βολές. Ο Μαχέρας. Ξεντρωτή. Μέσα η δεύτερη. Χριστούλας ξέφυγε εδώ, κέρδισε λίγο χώρο και αυτό έχει από κοντά. Νομίζω το μάτς πλέον έχει κρυθεί, η διαφορά στους 15. Το τελικό σκορ με να μάθουμε τέταρτη. Σημαντικότατη νίκη για τους Τέμπελγουλφς, οι οποίοι παραμένουν ζωντανοί στην υπόθεση παραμονή. Μπήκε 58. Στούνας. Γεράνιος, μπάλα έξω στον Κορδάλι από πολύ μακριά. Το σουτ μέσα και αυτό. Στέλνει από το δικό του. Για τους δικούς της τελευταία περίοδο. Συντομή διακοπή. Συνέχεια στο μάτι, 2.38 στο ρολόι. Η διαφορά πλέον προσεχεί στο σύν 2.37.95. Κλέβει ο Γεράνιος. Κορδαλής. Μπάλα έξω. Να. Θα χάσει παραδικά δικαδοχή. Κορδαλής κανά για τρεις. Rebound, εξαιρετικό από τον Κουτρουλή. Ποιος και αυτός και βοηθός, η βάλα κλειστράει από τα χέρια του Μπιστούνα και περνάει σε αυτά των Αλανταλών. Λίτσας κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει και αυτός δύο βολές. Πρώτη. Νομίζω τελευταίο δίλεπτο. Μέσα η δεύτερη. Μία στις δύο. Από το μεταλλαφρύ, το μαχαίρα και τώρα και το Λίτσα. Στούνα. Φάουλ. Χαμηλά. Δεν έχει σημασία, συμπληρωμένα είναι τα μαδικά ούτως ή άλλως. Μέσα, όχι. Έξω από τον Πιστίνα, τον έφτισε. Ξήκει η δεύτερη άτυπος και σε αυτή. Κατεβάζει ο Σεφέρης τελευταία 100 δευτερόλεπτα του μάτς. Σεφέρης μέχρι μέσα, προσθέτει και αυτός το πελιθαράκι του. Φάουλ ψηλά από τον Μαχαιρά, όλο για τον Κορδαλή. Έξω η πρώτη. Η δεύτερη, ο Λίτσας στο rebound, 1-26. Λίτσας, κλέψουμε ακόμα ένα τον Κορδαλή, ο οποίος νομίζω πάει σφαιράτος για πέτσι τον MVP σήμερα. Με βήματα τώρα από εκείνον, τον πήρα στο λαιμό μου. Ένα για 10 για την λήξη του μάτς. Μαχαίρας. Λίτσας. Του δίνει χώρο ο Γεράνιος.
Μπάλα στον Σεφέρι. Για τρεις το σουτ. Αστοχό rebound από τον Μπιστουνά. Τελικό σκορ με να μάθουμε. 40 δεύτερα. Μπιστουνά. Καθαρία με τον Πατούρα, ο οποίος δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Η κατοχή παραμένει. Σε τέλος γκουλς. Προσθέτει δεύτερα. Γεράνιας θα πάρει ένα τριποντάκι. Θα το χάσει. Τέλος μάτς νομίζω. 40-55 τελικό σκορ. Μεγάλη νίκη. Τέταρτη φετινή για τους Τέμπεργουλς, οι οποίοι παραμένουν ζωντανοί στο παιχνίδι της σωτηρίας.